Η Κατερίνα Νοτοπούλου, που κατήγγειλε πως δέχθηκε μπούλινγκ και απειλές από τον Στέφανο Κασελάκη, σήμερα επέμεινε στις καταγγελίες της, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν και γραπτά μηνύματα αυταρχικής συμπεριφοράς από τον κύριο Κασελάκη. Αυτά που σας είπα είναι γνωστά. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι μηνύματα που έχω δεχτεί από τον κύριο Κασελάκη. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε μάλιστα ένα βήμα ακόμα, καλώντας τον Στέφανο Κασελάκη είτε να τη διαψεύσει είτε να συνενέσει στη δημοσιοποίηση των μηνυμάτων αυτών. Ο κύριος Κασελάκης γνωρίζει πως ό,τι είπα είναι απολύτως αληθές. Διαφορετικά μπορεί να το διαψεύσει. Τον καλό να δώσει και συνένεση προς δημοσιοποίηση όλων όσων έχουν υποθεί. Προφανώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αν υπάρχει συνένεση του κ. Κασελάκη, προφανώς και μπορεί να δημοσιοποιηθεί. Ο κ. Κασελάκης μονίμως στοχοποιεί πρόσωπα. Και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό, αλλά νομίζω την εποχή του Me Too και της... όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει προμηταπίδα του τα θέματα της ταυτότητας φύλου. Θεωρώ ότι τέτοιες σοβαρές καταγγελίες θα πρέπει να συνευθεύονται και από ισχυρές. Δεν είχατε ακούσει κάτι μέχρι τώρα. Δεν έχει υποθεί στα όργανα ή οπουδήποτε αλλού, ας πούμε. Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Η κυρία Νοτοπούλου επιμένει ότι πρέπει για όσα καταγγέλει να παραπεμφθεί ο Στέφανος Κασελάκης στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε όμως να θέσει τον κύριο Κασελάκη εκτός κούρσας. Οι προϋποθέσεις, μάλιστα, που κάποιοι θέλουν να μπουν ώστε να είναι κανείς υποψήφιος, εκλαμβάνονται ως πρόβα ενδεχόμενου αποκλεισμού της υποψηφιότητας Κασελάκη και προκαλούν σφοδρές αντιδράσεις από εκείνους που τον υποστηρίζουν. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σχέδιο να οδηγηθεί ο κύριος Κασελάκης στην Επιτροπή Δεοντολογίας? Αυτό, κατά την άποψή μου, κύριε Στάθη, δεν είναι μια συμπεριφορά φαβορή. Έτσι, δηλαδή, να προσπαθήσουν να πάρουν το μάτι στα χαρτιά. Και όλοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο εκπαραθυρωθής με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις αντικαταστατικές πρωτοτυπίες, θα επανέλθει δόξη και τιμή. Θέματα διαφάνειας και ηθικής είναι ξεκάθαρα. Ποινικό μητρό ποθενέσχες, προφανώς. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να είναι υποψήφιος για ένα κόμμα εν δυνάμει πρωθυπουργός και να μην ξέρουμε ακόμα από πίσω αν κρύβεται κάτι, να έχουμε σκοτεινά σημεία που θα τα βρίσκουμε και θα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτό τώρα το ποθενέσχες όμως είναι σαν να χτυπάει το κουδούνι και να λέει Κασελάκης. Αλίμονο αν ο ίδιος πει ότι έχω θέμα να καταθέσω το ποθενέσχες εκεί. Αυτό θα πρέπει να αποδείξει ταυτονόητα. Δεν θα φταίνουν αυτοί που το ζητάνε, αυτό νομίζω είναι κάτι ξεκάθαρο. Πού να το καταθέσει, να το ελέγξει η Επιτροπή της Βουλής, δεν το έχει ελέγξει. Οι άνθρωποι αυτοί που μέχρι πρώτην ως ετοιμάζονταν ενδεχομένως να χτυπήσουν την πόρτα της νέας αριστεράς, να δημιουργήσουν την νεότατη αριστερά, έτσι. Λοιπόν, τώρα είδαν ότι μπορεί πάση θυσία να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αυτός καταρρεύσει. Είναι μια στρατηγική της παράγκας, επιτρέψτε μου να πω. Ένας μικρός ΣΥΡΙΖΑ του 3-4%, ο οποίος όμως θα είναι δικός τους. Υπέρ των προϋποθέσεων για να είναι κανείς υποψήφιος τάχθηκε και η Όλγα Γεροβασίλη, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Όχι άμεσα, αλλά στο μέλλον. Προφανώς και θα το ήθελα κάποια στιγμή να συμβεί. Δεν μπορώ να αποκλείσω για έναν πολιτικό με τόσο μεγάλο ρόλο, ο οποίος όμως μόλις πριν ένα χρόνο αποχώρησε ο ίδιος. Προφανώς δεν μπορεί να είναι κάτι που φαντάζομαι ότι μπορεί να μας συμβεί αύριο το πρωί.